Είμαστε σήμερα στην πολύ ευχάριστη θέση και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτό, να ανακοινώσουμε ουσιαστικά την έναρξη μιας έκθεσης που για πρώτη φορά διοργανώνεται πανελλαδικά, θα έλεγα. Μια έκθεση που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο Μεράκι, στο πάθος και στην αγάπη του για την παράδοση του τόπου, την ιστορία αυτού του τιμημένου τόπου. Αναφέρομαι στον Ευτύχιο Τζιζιλάκη, του οποίου ιδιωτική συλλογή, την ιδιωτική συλλογή έχουμε την τιμή να εκτίθεται στην Δημοτική μας Πινακοθήκη. «Των αντριωμένων τα άρματα», λοιπόν, είναι ο τίτλος της έκθεσης. Από Δευτέρα όλος ο κόσμος, οι δημότες μας, αλλά σχολεία, φιλοδοξούμε να προσεγγίσει πλήθος κόσμου. Στη Δημοτική μας Πινακοθήκη θα μπορούν να επισκεφθούν όλος ο κόσμος και να δουν από κοντά αυτά τα πραγματικά πολύ σημαντικά εκθέματα για την ιστορία αυτού του τόπου. Όπλα που οι κριτικοί κράτησαν στα χέρια τους στην περίοδο των επαναστάσεων και που αποτελούν ένα κομμάτι σημαντικό της ιστορίας αυτού του τόπου. Να ευχαριστήσω, πέρα από τον Ευτύχη, κυρίαρχα την Προεδρία της Δημοκρατίας, υπό την αιγίδα της οποίας τελεί η συγκεκριμένη έκθεση. Τιμή για εμάς, σημαντική τιμή. Αντριωμένοι ήταν αυτοί που τα βαστάγανε. Εμείς με αυτή την έκθεση και αυτή την έκδοση κάνουμε ένα μνημόσυνο, μπορώ να πω, από τη μία, στους παλιούς αγωνιστές, αλλά προσπαθούμε να μην είμαστε μεροληπτικοί. Προσπαθούμε να δείξουμε και τα όπλα των αντιπάλων και γενικά τις συνθήκες που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Μέσα από τα αντικείμενα μπορεί να καταλάβεις την ιστορία, να καταλάβεις τις στερήσεις και το πόσο τιτάνιος ήταν αυτός ο αγώνας που ξεκίνησε σχεδόν χωρίς όπλα, με αυτοσχέδια πρωτόγωνα όπλα, χωρίς προμήθειες, με τα ελάχιστα πράγματα που είχε ο πολεμιστής στο σακούλι του. Αυτό, αντί να μειώνει την αξία αυτών των ανθρώπων, όπως θα λέει κάποιος γιατί ήταν φτωχοί, την εξυψώνει πάρα πολύ, γιατί με το τίποτα πέτυχαν τα πάντα. Αυτό το πράγμα το είχα συναισθανθεί και το κατάλαβα και στην πορεία αυτής της συλλογής και ένιωθα ότι είχα ένα μοναχικό δρόμο. Ένιωθα ότι έπρεπε να το κάνω αυτό για την Κρήτη, για την ιστορία και τους προγόνους μας. Γι' αυτό είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα που βλέπω να πραγματοποιείται αυτή η έκθεση και η έκδοση, για να μπορέσω αυτά που έμαθα να τα δείξω και στους άλλους και να μείνουνε. Τα τερτύπια της ιστορίας τα βρήκε κανείς μπροστά του και δεν ξέρει πού του έρχονται. Ήξερα την τρέλα του Ευτύχη, αυτό το πάθος του, το ασίγαστο, για να συλλέγει κάθε τι που αναφέρεται στις κριτικές επαναστάσεις. Η συλλογή του είναι πολύτιμη, μοναδική θα έλεγα στο είδος της. Όχι μόνο επειδή είναι εξειδικευμένη, αλλά επειδή και η γνώση του Ευτύχη είναι απόλυτα εξειδικευμένη σε αυτό που κάνει. Πρωτοποριακή για το Δήμο Μαλεβιζίου, και το λέω αυτό γιατί χαίρομαι πολύ που ένας περιφερειακός δήμος κάνει κάτι ουσιαστικό, κάτι που δεν κάναν άλλοι, κάτι που είναι πολύ ξεπερνά τα όρια τα τοπικά. Δεν έχω ξανακούσει εγώ τουλάχιστον για τόσο μεγάλη έκθεση και για τόσο εξειδικευμένο αντικείμενο και κυρίως τόσο πολύ ταιριαστό στην μεγάλη επέτειο αυτή των 200 ετών, που είναι μια επέτειος περισσότερο νομίζω, πώς να το πω, να αναλογιστούμε εμείς το τι έγινε τότε. Είπε μερικά πράγματα ο Ευτύχης, θα επαναλαμβάνω, τα προσυπογράφω κι εγώ, και το τι μπορεί να κάνουμε εμείς σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο που είχαν αυτή την ιδέα. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες, τον Νίκο τον Ψηλάκη και τον Ανδρέα τον Μανιό, στο να στήσουμε όλες αυτές τις, να πραγματοποιήσουμε, αν θέλετε καλύτερα, τις ιδέες που είχαμε για να τιμήσουμε την Επανάσταση του 21.
Θέλω να σας κάνω γνωστό, καταρχήν η έκθεση, όπως ξέρετε, τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία Πρόεδρος, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, δεν θα παρευρεθεί στα εγγένεια, ενώ υπήρχε η πρόθεση. Δυστυχώς προέκυψαν διάφορα μετά της Προέδρου, καλεσμένοι κτλ. Και δεν μπορεί να έρθει. Η έκθεση αυτή που εγκαινιάζουμε τη Δευτέρα είναι το πρώτο βήμα από τις τρεις εκδηλώσεις που έχουμε προγραμματίσει. Η δεύτερη και η τρίτη είναι η παρουσίαση των τόμων που έχουν γραφεί. Η έκθεση, όπως ακούσατε και νωρίτερα, παράλληλα με τον τόμο και τα όπλα, είναι κάτι μοναδικό στα ελληνικά χρονικά.